Αν οδηγείς αυτοκίνητο, αισθάνεσαι πως εμείς οι Έλληνες έχουμε υπομονή μεταξύ 0 και 0,1 δευτερόλεπτα. Και αναρωτιέμαι πόσα αυτό λέει για την ποιότητα της δικής μας ζωής, που σε 0,1 δευτερόλεπτα πατάμε την κόρνα και αναστατώνουμε όλο τον κόσμο. Μη λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να υπάρχει μια μαμά που γύρισε να δει τι κάνει το παιδί της στο πίσω κάθισμα. Ένας μπαμπάς του οποίου έσβησε το αυτοκίνητο και πάει πανικόβλητος να το ξαναανάψει επειδή ξέρει πόσα κορναρίσματα θα ακούσει από πίσω. Νομίζω ότι η ζωή μας θα είναι πολύ καλύτερη αν την επόμενη φορά που βιαστική αντιδράσουμε χωρίς υπομονή, σταθούμε για ένα δευτερόλεπτο και δαγκώσουμε τη γλώσσα μας, αναλογιζόμενοι ότι την επόμενη φορά θα βρεθούμε εμείς στην ίδια θέση του συνανθρώπου μας. Επίσης, φυσικά, είναι παράνομο να κορνάρεις, εκτός και αν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος, τον οποίο μάλιστα προσδιορίζει ο ΚΟΚ. Σε άλλο βίντεο το έχουμε συζητήσει αυτό ενδελεχώς.